Έχουμε κοντά μας και τον Μιχάλη τον Κακιούζη. Coach, το παιχνίδι ξέφυγε σε κάποιο σημείο. Καταφέρατε, ήρθατε, γυρίσατε πίσω, το διεκδικήσατε μέχρι το τέλος. Πείτε με πώς το είδατε εσείς από τη δική σας πλευρά. Ναι, ακριβώς όπως το είπες. Όταν παίζεις με ομάδες όπως είναι ο Κεραυνός, πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος 40 λεπτά. Μάλλον πριν το παιχνίδι. Εμείς πετάξαμε πρώτη και τρίτη περίοδο στα σκουπίδια. Και βρεθήκαμε να κυνηγάμε μια ομάδα όπως είναι ο Κεραυνός και πάλι, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλά στο τρίποντο. Και όταν σπαταλάς ενέργεια για να πιάσεις μια τέτοια ομάδα, είναι στο τέλος πάρα πολύ δύσκολο να μείνεις στο παιχνίδι. Εμείς καταφέραμε και το κάναμε αυτό. Εντάξει, δεν θέλω να σχολιάσω τι έγινε και τι δεν έγινε, δεν με απασχολεί. Εντάξει. Όταν χάνεις, φταίνε τα πάντα. Τέτοιο στυλ. Όλοι κάνουμε λάθη. Εμείς, οι άλλοι, οι παίχτες, οι διαιτητές είναι μέσα στο παιχνίδι, είναι σημαντικό. Τίποτα. Εμείς κοιτάμε τη δουλειά μας, την προσπάθειά μας. Είμαστε σχεδόν στο στόχο μας που έχουμε βάλει από την αρχή να είμαστε στα playoffs. Έχουμε ένα παιχνίδι τώρα την Κυριακή που είναι για να πετύχουμε το δεύτερο στόχο μας που είναι να μπούμε στους τέσσερις του κυπέλου. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Τα παιδιά δείχνουν θέληση, δουλεύουν πάρα πολύ καλά. Δεν έχω κανένα απολύτως παράπονο από την προσπάθειά τους, αυτό που δίνουν στο γήπεδο κάθε φορά. Έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ όσον αφορά και την προσωπικότητά τους στο παιχνίδι. Δεν πατάνε το παιχνίδι. Είμαι πολύ περήφανος για αυτό το πράγμα. Προσπαθούν κάθε φορά με οποιοδήποτε και να παίζουν. Κάποιες φορές θα κερδίσουμε, κάποιες φορές θα χάσουμε. Έτσι είναι ο αθλητισμός, γι' αυτό είναι και ωραίο. Αυτό. Συγχαρητήρια στον Κεραυνό για την πορεία του μέχρι φέτος. Νομίζω ότι το γεγονός ότι έχει πήγε στους ομίλους του Champions League είναι πολύ σημαντικό για την καλαθόσφαιρα. Αλλά περισσότερα συγχαρητήρια στην ομάδα μου, γιατί πραγματικά όλη τη χρονιά προσπαθούμε πάρα πολύ. Δεν έχουμε καμία σύγκριση με τις υπόλοιπες 3-4 ομάδες όσον αφορά τα οικονομικά μεγέθη και οτιδήποτε και την εμπειρία. Κάνουμε πάρα πολύ καλή δουλειά και είμαστε σε αυτό που έχουμε θέσει από την αρχή. Νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ομολογωμένο, το λένε όλοι. Οπότε εγώ είμαι πολύ περήφανος για τα παιδιά. Δεν έχω κάτι άλλο. Με κάλυψαν πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.